Δημιολόγο πεδίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιλβέστρ. Καλό μεσημέρι. Μοναξιές βλέπω εκεί τώρα, αυτή την περίοδο. Εντάξει, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Οπωσδήποτε είμαστε σε άλλο ένα καλό σημείο. Άλλο να δείτε χίλιους αδικούς στον ιό και άλλο 50, βεβαίως. Οπωσδήποτε. Ναι. Και τι διαπιστώνετε, ακόμα και αυτά τα αριθμοί που βλέπουμε πολύ πολύ μειωμένοι συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, πώς προκύπτουν αυτές οι αλυσίδες, αν θέλετε, οι μικρές πλέον? Παρατηρούνται όντως, έχετε δίκιο, κάποιες μικρές αλυσίδες. Αυτές είναι που παρακολουθούμε, σε αυτές επικεντρωνόμαστε. Αν έχετε παρατηρήσει στα δεδομένα που δημοσιεύονται καθημερινά, τα περισσότερα είναι από επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Αυτό είναι και αναμενόμενο, όσο δηλαδή πέφτει στην κοινότητα ποσοστία η συγκέντρωση του ιού, τότε θα αυξάνονται και τα άτομα που βρίσκουμε από την ιχνηλάτιση, ποσοστία πάντα μιλάμε. Άρα, γι' αυτό έχουμε πει ότι η διαδικασία της ιχνηλάτισης μάλλον θα είναι η τελευταία που θα σταματήσει. Βρίσκουμε κρούσματα, τα απομονώνουμε. Οι συρροές, οι μικρές που βρίσκουμε, συνεχίζουν να είναι σε εργασιακούς χώρους, σε οικογενειακό περιβάλλον. Και τώρα θα ξεκινήσουμε, από ό,τι φαίνεται, να έχουμε κρούσματα τα οποία είναι εισαγόμενα περισσότερα από ότι τα εγχώρια. Ναι. Γι' αυτό με τα εισαγόμενα κρούσματα να το δούμε λίγο, γιατί είχαμε χθες και την αναφορά για το γεγονός ότι είχαμε και από την ειδική μετάλλαξη κλπ. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι από τις πύλες εισόδου αυτά τα δείγματα. Και αν σας ανησυχεί αυτό. Κοιτάξτε, το παρατηρούμε, το έχουμε υπόψη μας, γίνονται οι απαραίτητες μελέτες να βρούμε γιατί μπορεί να έγινε αυτό, γιατί να ήρθε κάποιος δηλαδή θετικός. Με τις μεθόδους που έχουμε τώρα, ξέρουμε, είναι γνωστό ότι κάποια κρούσματα μπορεί να διαφύγουν του ελέγχου. Και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί είναι μεγάλη η περίοδος υπόασης, είναι 14 μέρες το μέγιστο, ας πούμε, και μέσα σε αυτές τις μέρες μπορεί να μην εντοπίσουμε τον ιό έγκαιρα και να μας διαφύγει κάποιο κρούσμα στην κοινότητα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, γι' αυτό είχαμε και όλα αυτά τον καιρό μέτρα που αφορούσαν, ας πούμε, πολίτες που έρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αποφύγουμε μεγάλη είσοδο τέτοιων ανθρώπων που έρχονταν από χώρες που θεωρούμε ότι είναι υψηλού κινδύνου και να μπορέσουν να μας διαφύγουν έστω και ένα στην κοινότητα που μπορεί να μας ξεκινήσει καινούργια έξαρση, ναι, αν θέλετε. Τώρα, η καινοτομία, εντάξει, άργησε, αλλά ήρθε με τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα, το Rapid Test, που ενημερώνονται και οι πολίτες, αλλά υπάρχει και μια άμεση ενημέρωση και του δικού σας του λογισμικού, κύριε Σιλβέστρ. Φαντάζομαι να αφαίρεστε στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ενημερώνει τα άτομα ότι είναι θετικά. Ναι, αλλά πιλωτικά θα έπρεπε να μπει και σε εσάς. Ναι. Ναι. Αυτό, οπωσδήποτε, είναι μεγάλη καινοτομία, να έχουμε real-time τα δεδομένα, μέσος δηλαδή, με το που το γνωρίζει το εργαστήριο, να το γνωρίζουμε και εμείς για να γλιτώνουμε χρόνο. Γιατί μέχρι τώρα ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην καθυστέρηση της ιχνηλάτισης, η δήλωση από το εργαστήριο, γιατί μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα. Τώρα που είναι όλα ανοιχτά και ο κόσμος έχει τόσες δραστηριότητες, αντιλαμβάνεστε ότι πολλαπλασιάζεται και ο κίνδυνος να διασπείρει τον ιό, έστω και μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δική μας τη δουλειά και αφού γνωρίζω, αυτό είναι και ένα κομμάτι που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει επιτέλους αυτό το πράσινο πιστοποιητικό που θα παίρνουν οι πολίτες και να μπορούμε να κινόμαστε λίγο πιο άνετα μέσα στην Ευρώπη, αν θέλετε. Αυτό πρόσεχε, κύριε Σιλβέστρο, εσείς η ιχνηλάτιση ενημερώνεται
Στις αρχές όχι. Περιμένατε τα χαρτιά να φτάσουν με ένα mail κλπ. Τώρα είναι σε... Τώρα ενημερωνόμαστε αμέσως. Αμέσως, ναι. Για τα θετικά έχουμε κοινή βάση, βλέπουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή με το που το περνά το αποτέλεσμα ο δειγματολήπτης. Έχουμε την πληροφορία αμέσως, να χτυπάει το καμπανάκι, το τυπώνουμε, το παίρνουμε στους ιχνηλάτες, να γίνει η ιχνηλάτιση αμέσως την ίδια ώρα. Και για τα αρνητικά βέβαια μπορούν να πάρουν το SMS τους έγκαιρα και να κάνουν τις δραστηριότητες που χρειάζεται να γίνουν. Τώρα, κυρία Σιλβέστρο... Το δικό μας το κομμάτι αφορά κυρίως τα άτομα τα οποία έχουν αναρρώσει ως θετικά κρούσματα και σε αυτούς εμείς επικεντρωνόμαστε, σε αυτή τη βάση ουσιαστικά, η οποία δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη βάση του κόσμου όσον αφορά τα δεδομένα που είχαμε, γιατί δεν περιμέναμε κι εμείς ότι θα υπάρξει αυτή η έκβαση. Είμαστε στη διαδικασία, βελτιώνονται τα στοιχεία μας. Είχε πάρα πολύ κόσμο λόγω και του SafePass που μας είχε στείλει μηνύματα για να αλλάξουμε τα δεδομένα τους όπως είχαν καταχωρηθεί, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε ότι έπρεπε να δώσει τα στοιχεία που ήταν στην ταυτότητά του. Συνήθως είχαμε άτομα που μας δίνανε υποκοριστικά ονόματα ή λάθος ψηφία στην ταυτότητα ή και λάθος στοιχεία επικοινωνίας στο τηλέφωνο. Και θεωρώ ότι έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα σε πολύ σημαντικό βαθμό, γιατί έχουμε σταματήσει να λαμβάνουμε και αιτήσεις, να σας πω την αλήθεια. Να. Τώρα, κύριε Σιλβέστρο, επειδή είσαστε τώρα σε μια ύφεση εκεί, στην ιχνηλάτιση, κάνετε ένα πλάνο το τι πρέπει να αλλάξει, τι ζήσατε που θεωρείτε ότι την ομιγενετό προκύψει, ξανά μια έξαρση, πώς θα το χειριστείτε. Έχετε εμπειρία τώρα πάνω από ένα χρόνο σε αυτό που κάνετε, τι θα κάνατε διαφορετικά? Οπωσδήποτε, μα δεν έχουμε σταματήσει να αναβαθμίζουμε ούτε τα πρωτόκολλα, ούτε τις διαδικασίες μας και ανάλογα με το πώς πάει η επιδημιολογική εικόνα προσαρμόζονται ανάλογα. Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, όλες μας οι προσπάθειες τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα επικεντρωθούν στους τουρίστες και στα άτομα που θα έρχονται στην Κύπρο μέσω των πυλών εισόδων. Αυτή είναι η παρήπνισή μας προς το παρόν. Και από τα οδοφράγματα αντιλαμβάνω. Από τα οδοφράγματα, από τα αεροδρόμια, ακόμα και από τα λιμάνια υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Και όλα αυτά γράφονται τα πρωτόκολλα, κοινοποιούνται, γίνονται εκπαιδεύσεις και με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχετε κάποια ενημέρωση, κύριε Σιλβέστρο, για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων από αύριο, πώς θα γίνεται με το τι θα πρέπει να επιδεικνύουν κλπ? Όχι, δεν έχω καθόλου ενημέρωση. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Σιλβέστρο, πείτε μας τώρα ένα χρόνο μετά τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Τα λέγαμε κατά καιρούς και αυτό που ψάχνατε δεν δήλωναν επαφές, υπήρχαν θέματα, θα δημιουργούνταν, θα έκλειναν σπίτια, δήλωναν επαφές κλπ. Εσάς τι κρατάτε από όλη αυτή την εμπειρία? Ναι, πέρα από όλες αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες που πραγματικά μπορεί να γράψει κάποιος ένα βιβλίο με το πόσο εφάνταστες μπορεί να ήταν κάποιες ιστορίες ή προσπάθειες να υποδήλωσεις ή οτιδήποτε. Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ήμασταν πολύ... ήταν ταχύτατη η απόκρισή μας ως προς την πανδημία. Δεν περίμενα ότι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα θα είχαν φτιαχτεί τόσα πολλά πράγματα για να περιοριστεί η διασπορά μέσα στην κοινότητα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Δεν το περίμενα μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να φτιαχτούν όλες αυτές οι βάσεις δεδομένων, όλες αυτές οι διαδικασίες, όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εγώ, γεια σας.